διότι όπως ανέφερα είναι το χάρις, η μεγάλη χάρις του Θεού η οποία μας επισκιάζει, τότε βρισκόμαστε κάτω από αυτό το όνομα της Χριστιανικής Ενώσεως. Είναι μεγάλη δωρεά από τον Θεό και ευχόμαστε να μην φεύγουμε, όπως είπα, από αυτό το πνεύμα και να το μεταδώσουμε εις εσχατόπινες γενιές. Θέλω να σας επιθυμίσω εκείνο το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει ο Θεός, λέει, και ους μεν έθεκεν ο Θεός, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Ότι ο χριστιανός το χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι μεν η καλλιέργεια του εαυτού του, η οποία δεν μπορούν να δουν οι άλλοι παρά μονάχα με τα έργα του, και το δεύτερο πράγμα είναι, ή μάλλον κατ' εμένα το πρώτον, είναι η ιεραποστολική δραστηριότητα. Για να διατηρηθεί αυτό το οικοδόμημα, θέλει πνευματική ενέργεια. Τίποτα, αν δεν έχουμε φως, ηλεκτρισμό, δεν έχουμε φως. Για να διατηρηθεί το οικοδόμημα της Ενώσεως, χρειάζεται πνευματική ενέργεια, το οποίο σημαίνει χρειάζεται θυσία, αγωνιστικότητα, εξωτερική δράση και βεβαίως εσωτερική καλλιέργεια.